Στον τραγικό απόϊχο του πολύ νεκρού τροχαίου στα χανιά, με τρία νεαρά παιδιά να σβήνουν στον αιματοβαμένο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, η κυβέρνηση καλείται αναγκαστικά να αναλάβει δράση προκειμένου να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να φρενάρει τον κίνδυνο που απλώνεται από τη μια άκρη τη Κρήτη ω την άλλη. Υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με την υλοποίηση του ΒΟΑΚ, δηλαδή με το να γίνει ο δρόμο. Και είναι και το ζήτημα του τι κάνεις μέχρι να ολοκληρωθεί ο καινούριο δρόμο. Mm -hmm. Και εκεί θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε, διότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και του Πρωθυπουργού, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο είναι εφικτό μια τραγική πραγματικότητα. Χθε ο Πρωθυπουργό συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή πλήθου συναρμόδιων υπουργών και υφυπουργών και του Περιφερειάρχη Κρήτη με τον Εθνικό Δρόμο Καρμανιόλα τη Κρήτη στο επίκεντρο ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών για το μεγάλο έργο του νέου ΒΟΑΚ και κυρίως να δρομολογηθούν άμεσα σημειακές παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας. Παρεμβάσει τα πρότυπα εκείνων στον οδικό άξονα, Πάτρα Πύργο, όπω ο Χρήστο Ταϊκούρα σήμερα εξειδίκευσε, υποστηρίζοντα μάλιστα πω κατάφεραν να μειώσουν τον ετήσιο αριθμό δυστυχημάτων από 14 σε 1. Στόχο, όπω εξήγησε, είναι ένα μέρο τη παρέμβαση να έχει υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο καλοκαίρι. Παρεμβάσει στο οδόστρωμα και αρκετέ παρεμβάσει με χρήση αυτό που λέμε κολονάκια. Mm. Έχουμε εντοπίσει τα σημεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Και το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναλάβουμε πρωτοβουλίε έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο. Αυτό το οποίο τέθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό είναι να μπορεί άμεσα να γίνει μια μελέτη οδική ασφάλεια σε τμήματα που δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα μελέτε, γιατί υπάρχουν αρκετέ μελέτε που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο. Στο μεγάλο τμήμα του νέου ΒΟΑΚ από τα Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο, δηλαδή η στασιμότητα κυριαρχεί και ζητούμενο είναι να υπογραφεί έστω μέχρι τα τέλη του έτους η σύμβαση παραχώρησης, προκειμένου ο χρόνος να αρχίσει επιτέλους να μετρά αντίστροφα. Πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες και το Υπουργείο, αλλά και ο ανάδοχος του έργου, ούτως ώστε να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα και του Δήμου Ιρακλείου και του Δήμου Μαλεβεζίου, γιατί έχουν τεθεί θέματα πάνω στι εισόδου των πόλεων. Το μεγάλο κομμάτι ναι. δηλαδή. Και το πιο επικίνδυνο. Το πιο επικίνδυνο κομμάτι. Σημεία αυτού είναι σε αυτόν τον οδικό άξονα. Αυτό επιδιώκουμε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να συμβασιοποιήσουμε φέτο. Ο κύριο Σταϊκούρα θα έρθει το Σεπτέμβριο, από ό,τι μα ενημέρωσε, για να κάνουμε επιτόπου συναντήσει και σε όλη την Κρήτη με τα επιμέρου προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Για ένα προσωπικό στοίχημα του Πρωθυπουργού που χάθηκε κάνει λόγο ο Χάρης Μαμουλάκης γνίζοντας πως η Κρήτη πλήρωσε και πληρώνει ακριβά το τίμημα. Μια ακόμη παράταση για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός στο τμήμα Χανιά Χερσόνησος έρχεται να προσθεθεί στο serial του Βουάκ έτσι όπω θα έχει καταφέρει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκη. Στη σκιά τη πολύ νεκρή τραγωδία το περασμένο Σάββατο, η οργή ξεχυλίζει για το ελληματικό οδικό δίκτυο και τι ανθρώπινε ζωέ που άδικα χάνονται σε αυτό. Σειρά κυβερνήσεων έχουν υποσχεθεί άμεση υλοποίηση, αλλά ακόμα ο νέο ΒΟΑΚ καρκινοβατεί, χωρί ορατό ορίζοντα ολοκλήρωση. Από το Μάιο του 2021, που ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσίασε πανηγυρικά το σχέδιο για το νέο ΒΟΑΚ, δεν έχει γίνει τίποτα. Αν και μέχρι να γίνει κάτι, θα έχουν κλείσει πολλά σπίτια. Γι' αυτό όλοι, πολιτεία και τοπικοί άρχοντε, θα πρέπει να αναλάβουν επιτέλου τι ευθύνε του για να προστατεύσουν τι ζωέ των παιδιών μα. Το ερχόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα η Πρωτοβουλία Πολιτών ΒΟΑ μηδεν καλεί όλους τους πολίτε σε διαμαρτυρία στον κόμβο του Γαλατά, κοντά στο σημείο δηλαδή που τα τρία αγόρια 15, 19 και 20 ετών άφησαν τόσο πρόωρα και άδικα την τελευταία τους ανάσα.